Καλημέρα, Δημοκρατίας. Καλημέρα και στην Δώρα Διέ. Να πούμε από τώρα καλή επιτυχία σε ευρωεκλογές. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Εμάς μας επιτρέπει το πούμε από τώρα. Γιατί... Είμαι υποψήφια για υποψήφια. Ωραία. Γιατί αν εκλεγεί, θέλαμε να μας φαίνεται κάτι από το Μαρκολίνη από τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό σας καλοπιάνουμε από τώρα. Ώστε αν τα καταφέρετε. Στον αέρα ζητάς κάτι τέτοιο. Δηλαδή σοκολατάκι. Σκληρώνου φέτη. Είναι αυτό. Αυτό μπορεί και να χαρακτηρίζει τη δωροδοκία. Λοιπόν. Αν φέρετε δύο κουτάκια, δεν θα πρέπει να φέρετε. Και η Νάντια Γανακοπούλου μαζί μας από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, λοιπόν, καλημέρα. Εγώ να πω ότι πραγματικά νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε όλο και περισσότερες γυναίκες εκλεγμένες ευρωβουλευτές. Καλή επιτυχία, βεβαίως, να πούμε και στην κυρία Ευγύρη. Δυναμικές και ακόμα περισσότερες γυναίκες σε όλα τα κόμματα. Είναι δύο συνάδελφοι που είχα την χαρά να τους συναντήσω στην Βουλή. Μέχρι και τον Μάιο, στις εκλογές του Μαΐου του 2023, για εκείνη την μία μέρα, Βουλή μιας μέρας. Σωστά. Αλλά μετά, λόγω του αποτελέσματος, λοιπόν, το ζήτημα τι θα γίνει σήμερα. Στην πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Αν αυτός ο ωραίος ο πολιτικός πολιτισμός θα επικρατήσει στη Βουλή και μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί έχουμε στην Ολομέλεια τα πορίσματα, το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας ή τα πορίσματα, κύριε Πλεύρη. Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με αυτό. Δεν είναι ακριβώς μπέρδεμα. Το πόρισμα είναι ένα και προφανώς το πόρισμα έχει και τις μειοψηφίες οι οποίες αναπτύσσονται. Έχει υιοθετήσει δηλαδή μέσα... Υποχρεωτικά είναι. Δεν είναι. Δηλαδή πάντοτε το πόρισμα βγαίνει από την πλειοψηφία και αντιστοίχως μπαίνουν όλες οι θέσεις των κομμάτων όταν υπάρχουν μειοψηφίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, κύριε Πλεύρη, εδώ τα πράγματα δεν είναι συγκεκριμένα. Γίνεται το δυστύχημα πριν από 13 μήνες. Έχουμε 57 νεκρούς. Υπόσχεται κυβέρνηση άπρωτο φως. 13 μήνες μετά έχουμε τους συγγενείς των θυμάτων να λένε για συγκάλυψη. Τι αντιπολίτευση να σας λέει γιατί κλείσατε νωρίς την εξεταστική και δεν καλέσετε 5-6 μάρτυρες ακόμα μπορεί να ήταν χρήσιμοι. Και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να λέει ότι θέλω να προχωρήσω το έργο μου, αλλά δεν με αφήνει η κυβέρνηση και η ελληνική νομοθεσία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώ από το τελευταίο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που είναι ρουμανικής καταγωγής, τις ίδιες διατάξεις που έχει το Ελληνικό Σύνταγμα έχει και η Ρουμανία. Όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διατάξεις όπου την πρωτοβουλία την έχει η Βουλή για τη δίωξη υπουργών και μάλιστα στην αναθεώρηση που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τα τρία κόμματα που είμαστε εδώ πέρα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, στην αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών που είναι στο Σύνταγμα, το άρθρο 86, συμφωνήσαμε μόνο για την κατάργηση παραγραφής. Δεν υπήρξε κανένα από τα τρία κόμματα, το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, που είπε να μην υπάρχει πρωτοβουλία από τη Βουλή. Το δεύτερο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα αυτό που κάνει είναι να ασκεί τη δίωξη. Ναι. Διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σε μια σειρά από κρατικούς αξιωματούχους. Άρα το έργο της έχει ολοκληρωθεί. Άσκησε τις διώξεις. Αυτούς. Όχι. Μα, θα πάει πιο ψηλά. Όχι, θα σας πω, έχει ολοκληρωθεί. Γιατί με το που ασκήσει δίωξη ο εισαγγελέας, μετά η υπόθεση πάει στην ανάκριση. Ο εισαγγελέας δεν συμμετέχει. Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα άσκησε δίωξη σε κρατικούς αξιωματούχους και φυσικά πρόσωπα, έστειλε το φάκελο στη Βουλή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της. Η έρευνα μετά γίνεται από την ανάκριση. Ναι. Συνεπώς, και δεν θα αναφερθώ στην κυβέρνηση, θα αναφερθώ στις ανακοινώσεις δικαστικών λειτουργών, όπου δεν μπορεί κανένας δικαστικός λειτουργός άλλου κράτους, αλλά και της Ελλάδος ακόμα, να έρχεται και να εκφράζει θέση για το Ελληνικό Σύνταγμα. Δεύτερο σκέλος. Το κομμάτι το οποίο αναφέρεται τι έχει γίνει στον ένα χρόνο. Θεωρώ ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αδικία στο κομμάτι τουλάχιστον της δικαιοσύνης. Εγώ μπορώ να καταλάβω την κριτική που θα γίνει σε εμάς τους πολιτικούς. Η δικαιοσύνη μέσα σε ένα χρόνο έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ανάκριση, έχει ασκήσει ποινικές διώξεις με τις αλλαγές που κάναμε και στον ποινικό κώδικα, όπου πλέον μπορούν να προσπεραστεί η διαδικασία των συμβουλίων. Μέσα στο έτος, μέσα σε αυτό το έτος, θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη, δηλαδή σε 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα και τις εγκληματικές ευθύνες οι οποίες υπάρχουν για αυτό το δυστύχημα, όταν για αντίστοιχες τραγωδίες τα δικαστήρια γίνονται στα 7 και 8 χρόνια. Αναφέρομαι λόγου χάρη ότι σήμερα που μιλάμε δικάζεται ακόμα το Μάτι. Άρα στο δικαστικό αυτό... τουλάχιστον επίπεδο. Ωραία. Ναι. Και έρχομαι και στο τρίτο, το πολιτικό. Ναι. Το πολιτικό τώρα επίπεδο, το οποίο σήμερα θα συζητήσουμε στη Βουλή. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει κάνει μια δουλειά. Εγώ ήμουνα στις πρώτες συνεδριάσεις, μετά εξαιρέθηκα. Άρα δεν μπορώ να σας πω επακριβώς για τα διαδικαστικά θέματα. Εγώ καλώ τους τηλεθεατές να διαβάσουν το πόρισμα. Έχουμε καταλήξει και σε πολιτικές ευθύνες που αναλαμβάνει και το κόμμα μας η Νέα Δημοκρατία σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αναφέρονται και ο αρμόδιος υπουργός. Και από εκεί και πέρα, με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην Εξεταστική Επιτροπή, ερχόμαστε και λέμε ότι αυτές οι πολιτικές ευθύνες δεν συνδυάζονται με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν με ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, ο ποινικός ορίζοντας έρχεται στο σημείο
της μη τήρησης του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφοριών, όπου αν είχε τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανονισμός, δεν θα είχαμε αυτό το δυστύχημα και δεν συνδυάζεται με πράξη πολιτικών προσώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Των προσώπων που εκλήθησαν, καταλήγουμε σε αυτά τα συμπεράσματα, βάσει των προσώπων που εκλήθησαν στην εξεταστική. Ναι. Αυτό για το οποίο σας ασκείται κριτική είναι ότι δεν εκλήθησαν κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρόσωπα τα οποία η μαρτυρία των οποίων ενδεχομένως, οι καταθέσεις των οποίων ενδεχομένως να οδηγούσαν σε άλλα συμπεράσματα. Εδώ λοιπόν, επειδή θα μου πείτε ότι καταθέσανε 35, 36, 41, 61 άνθρωποι, δεν είναι λοιπόν θέμα ποσοτικό. Είναι προφανώς. Γιατί δεν εκλήθησαν άνθρωποι, και θα μας τα πούνε σε λίγο και οι κυρίες, οι οποίοι είχαν έναν λόγο παραπάνω να βρίσκονται εκεί. Πρώτα απ' όλα, τα 2/3 των μαρτύρων που εκλήθησαν ήταν προτάσεις αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση στο 1/3 μπορούμε να μείνουμε. Το 1/3 ήταν και της κυβέρνησης. Ήταν και η κυβέρνηση. Κάποιοι, υπάρχουν κάποια οψίες. Πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι 3-4 αυτά τα πρόσωπα, τα οποία αφενός... Μην το λέτε 3-4, κύριε Πλεύρη, γιατί και ένας μπορεί να είναι ο κομβικός μάρτυρας. Να σας πω γιατί. Για να σας πω την αιτιολογία. Ότι επελέγησαν να κληθούν όταν ήταν για εργαζόμενους στα δευτεροβάθμια όργανα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να κληθούν όλα τα όργανα που υπήρχαν, όπου υπήρχαν καταθέσεις από την ανάκριση που ήρθαν στην Εξεταστική Επιτροπή και έχουν αξιολογηθεί στα πορίσματα και αφορούν και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που λέτε, δεν θεωρήθηκε ότι πρέπει να κληθούν επιπλέον. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν και κάποια πρόσωπα που δεν συνδέονταν με το δυστύχημα ως δυστύχημα. Και τις εγκληματικές αμέλες που αυτό εξέταζε η Επιτροπή, αλλά συνδέονταν με θέματα που η ίδια η Επιτροπή έκρινε ότι δεν πρέπει να κληθούν. Για να δούμε, κύριε Αδιέλη. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση σήμερα θα είναι μόνη της στην Βουλή, σε αυτή την συζήτηση των πορισμάτων, γιατί σύσσωμη η αντιπολίτευση δήλωσε την αντίθεσή της στην προσπάθεια ξεπλήματος του εγκλήματος των Τεμπών σε αυτή τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, που η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και οι μάρτυρες να μην κληθούν και τα αδιάστητα στοιχεία να συζητηθούν και πολύ περισσότερο να μην λήξει άρον-άρον ο βίος αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, στον οποίο, ξέρετε, στην οποία μάλλον Εξεταστική Επιτροπή υπήρχαν καταθέσεις που αναδείκνυαν και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Εδώ είναι η μεγάλη ιδιοποιώς διαφορά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου. Εμείς μιλάμε και στο πόρισμα που θα καταθέσουμε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και πολύ συγκεκριμένα του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Κώστα Χιλέα Καραμαλή, για το γεγονός ότι δεν θέσπισε εθνικούς κανόνες ασφάλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, για το γεγονός ότι από το 19 και μετά δεν ελήφθησαν εκείνες οι μέρημνες από τους πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου Μεταφορών για να μην έχουμε αυτή την κατάληξη. Δεν ελήφθησαν οι μέρημνες για να υπάρχει τηλεδιοίκηση μετά την πυρκαγιά του 2019. Και επίσης έχουμε και το έγκλημα της συγκάλυψης με αυτή την περιβόητη Επιτροπή Τριαντόπουλου που άρον-άρον μέσα σε 6 μέρες μετά από το τραγικό δυστύχημα ελήφθησαν οι αποφάσεις μπαζώματος και της περιοχής και φυσικά όλων των όλου του αποδεικτικού. Ποινικές ευθύνες και στον Καραμαλή και στον Τριαντόπουλο. Λέμε και για τις ποινικές ευθύνες ενδεχόμενες. Πάντα το τεκμηρίο της ευθεότητας έτσι είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ. Να διαρευνηθούν τέλος πάντων ποινικές ευθύνες και στους δύο. Και αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια ερμηνευτική δήλωση ακριβώς γιατί το ζήτημα της παράληψης εκτέλεσης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας δεν εμπίπτει σε αυτό που προβλέπει το άρθρο 86 σε σχέση με την ευθύνη υπουργών. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία, πολύ ξεκάθαρη. Και ξέρετε, αυτό είναι και το αίτημα όχι μόνο των συγγενών των θυμάτων, έτσι όπως αυτό διατυπώθηκε και προχθές για δεύτερη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι και αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. 1.400.000 άνθρωποι υπέγραψαν αυτό το αίτημα. Να αρθεί η ασυλία του κυρίου Καραμαλή και να έρθει ο φυσικός δικαστής. Το αίτημα νομίζω λέει κάτι το οποίο έχω καταλάβει δεν συμφωνεί κανένα κόμμα, απλά ντρέπεται να το πει κάθε κόμμα. Εσείς εδώ. Γιατί ο νόμος περιευθύνει στην Ελλάδα. Εσείς εδώ και μπορείτε να πείτε κάτι άλλο. Λέω ότι έχω καταλάβει εγώ. Το ψήφισμα δεν λέει Καραμαλή. Λέει όλους τους υπουργούς άρση ασυλίας με αφορμή Καραμαλή. Και πάλι από εδώ από την εκπομπή. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα να πει ότι συμφωνώ. Επιτρέψτε μου. Είχα πει σε σχέση με. Θεώρησε ότι δεν συμφώνησε κανένα. Τώρα, α το πούνε τώρα, δεν πειράζει. Επιτρέψτε μου.
θυμάμαι από εδώ από τη δική σας εκπομπή, είπε ότι πρέπει να αναλυφθούν οι πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του συντάγματος και όλο αυτό. Σε σχέση όμως με το ότι η παράληψη δεν εμπίπτει σε αυτή τη διάταξη. Αυτό λέμε, να υπάρχει μια ομόφωνη ερμηνευτική δήλωση σε σχέση με το ότι η παράληψη εκτέλεσης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας δεν εμπίπτει. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό είναι το αδίκημα δεν που το κάνει. Λέτε. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Και βέβαια, μιλάμε και για την αναζήτηση. Και αυτό δεν μπήκε καθόλου στην παράμετρο της συζήτησης. Τι ήταν αυτό το περιβόητο, η περιβόητη εμπορική αμαξοστοιχεία και τι κουβαλούσε. Άρα είναι τρία τα πράγματα. Είναι και το έγκλημα των τεμπών και το έγκλημα της συγκάλυψης και φυσικά τι ήταν αυτό το φορτίο που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Άρα θα ζητήσετε προκαταρκτική εξέταση για Γαραμαλή και Τριαντόπουλο. Ζητάμε αυτό που ζητά και θέλω λίγο να επικαλεστώ και την δήλωση μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του Στέφανου Κασελάκη χθες έτσι όπως αναγνώστηκε από το Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δυστυχώς η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αποφάσισε χθες να μείνει ανοιχτή αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών, είναι το τελευταίο καταφύγιο για τους Έλληνες πολίτες για να βρουν το δίκιο τους. Και συμπεραίνω από αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Πλεύρης, ότι παίρνει αποστάσεις από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην Ευρωπαίη Εισαγγελέα. Φαίνεται, είναι μάνιουαλ στη Νέα Δημοκρατία να τραμπουκίζουν. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς, αλλά να τραμπουκίζουν και να επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ασφικτικό κλειό σε οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό. Η ανεξάρτητη αρχή θέλει να κάνει το έργο της. Και επίσης, και κλείνω με αυτό, επιτρέψτε πάντως, μου... το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι λίγο, τα τέμπη. Γιατί σας διέλαθε τις προσοχή σας ενδεχομένως κάτι, ίσως επειδή εξαιρεθήκατε από την εξεταστική, γιατί ήσασταν μέλος της Επιτροπής Τριαντόπουλου. Όχι, δεν ήμουν ξέρετε, μέλος της Επιτροπής Τριαντόπουλου. Ξέρετε, γιατί εξαιρεθήκατε. Δεν εξαιρέθηκα για αυτό το λόγο. Ξέρετε, εξαιρέθηκα γιατί μόλις εξαιρέθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου μεταξύ των τριών ημερών, αφού είχε εξαιρεθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, κάποιοι συγγενείς μου κάνανε μήνυση για το αν τυχόν. Επειδή ανέβηκα πάνω ως Υπουργός Υγείας, συμμετείχα σε αποφάσεις. Ωραία, συμμετείχατε ως Υπουργός... αφού ωραία, είχε ως Υπουργός Υγείας ήσασταν τις μέρες εκείνες μετά από το σαν Υπουργός Υγείας όμως. Συναντήσατε, είδατε τον κύριο Τριαντόπουλο που όχι, ο κύριος Τριαντόπουλος ήρθε την επόμενη μέρα που θα φύγει εγώ. Επιτρέψτε μου λίγο. Είδατε τον κύριο Τριαντόπουλο να είναι στη Λάρισα και να δηλώνει έξι μέρες μετά ότι πήγε ως επικεφαλής κλιμακίου. Ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν επικεφαλής κλιμακίου και έκανε όλες τις ενέργειες που ήταν νόμιμες αυτομάτως μετά την καταστροφή για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Βγάζετε δηλαδή το συμπέρασμα ότι ήταν νόμιμο και αυτό που είπε σε σχέση με ότι έδωσε αυτό την εντολή για να γίνει τον μπάζο μα σε τοπικό σταθμό. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα ο κύριος Τριαντόπουλος. Έχει πει ο κύριος Τριαντόπουλος ότι συντώνησε όλες τις ενέργειες των αρμοδίων φορέων που κάποιος πάντως, κύριε Πλεύρη, έδωσε εντολή. Τώρα είναι είτε ο κύριος Τριαντόπουλος, λέει ο κόσμος, είναι η πυροσβεστική. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνανε ήταν παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Έχει δώσει μια εντολή, η οποία δεν επειδή όντως δεν ήσασταν στην Εξεταστική Επιτροπή, μάλλον δεν είδατε ότι κατατέθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση ένα έγγραφο του πρώην διευθύνοντος της Συμβούλου της Τρενοσέ, του κυρίου Τσαλίδη, στο οποίο έγγραφό του ο κύριος Τσαλίδης, 1,5 χρόνο πριν από το δυστύχημα, προειδοποιούσε και την πολιτική ηγεσία και μάλιστα παραλήπτης ήταν και ο υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, για τον κίνδυνο, μεγάλο κίνδυνο, μεγάλου δυστυχήματος στο σιδηρόδρομο. Αυτή η επιστολή, εξαιτίας αυτής της επιστολής, ο κύριος Τσαλίδης κλήθηκε από τις δικαστικές αρχές και κατέθεσε. Και αυτό και αυτή η κατάθεση συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη δικογραφία, η οποία έχει έρθει στην εξεταστική, στα μέλη της για να τη διαβάσουν, αλλά δεν συζητήθηκε στην εξεταστική. Για σας δεν είναι, ξέρετε, ένα επιλείψιμο στοιχείο για το γεγονός ότι η μειοψηφία είχε ζητήσει από εσάς να κληθεί ο κύριος Τσαλίδης και εσείς αρνηθήκατε. Γιατί αρνηθήκατε? Μα υπήρχε κατάθεση στην ανάκριση, αυτό που είπατε που ήρθε και αξιολογήθηκε. Σας λέω πριν. Ο κύριος Τσαλίδης είχε πριν αποκαλυφθεί αυτό το έγγραφο, είχε ζητηθεί από την πλειοψηφία να κληθεί ο κύριος Τσαλίδης. Και εσείς δεν το κάνατε. Κύριε Αυγέρη, επιτρέψτε μας, γιατί έχουμε δικήσει προσωπικό στην κυρία Γιαννακοπούλου, να ακούσουμε λοιπόν τη υποστηρίξη, τι θα ζητήσει ενδεχομένως το Πασόκ Κινάλ. Και επίσης να μας εξηγήσετε, και εγώ δεν έχω καταλάβει, το είπα πριν καθαρά, τη θέση των κομμάτων για το 84. Βγαίνει ένα ψήφισμα, το στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με την υπογραφή του διαδικτυακά. Κανένα κόμμα δεν έχει πάρει θέση. Ναι, συμφωνώ. Άρα το 86 τέλος. Το 19 και το 23 στην αναθεώρηση. Δεν αλλάξανε γνώμη τώρα. Αλλάξανε δηλαδή την τελευταία αναθεώρηση στα κόμματα. Μας πήγε και το κάθε κόμμα. Έτσι. Έχει περάσει ένας χρόνος από την τραγωδία των Τεμπών. Η ελληνική κοινωνία το βίωσε ξανά σαν να έγινε χθες. Και εδώ πέρα
Δεν πάει στραβά ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε, στραβά αρμενίζει η κυβέρνηση. Υπάρχει μία διάχυτη στον κόσμο, μια αίσθηση ότι υπάρχει συγκάλυψη. Και αν δεν, μην ακούτε εμάς, τις μετρήσεις τις βλέπετε, κύριε Πλεύρη. Βλέπετε ότι πάνω από το 70-75% των πολιτών θεωρούν ότι υπάρχει συγκάλυψη. Είναι κανείς ευχαριστημένος από το πώς έχει κινηθεί η όλη διαδικασία? Είναι κανείς ικανοποιημένος για το αν έχουν πραγματικά αναλυφθεί ευθύνες, ότι έχει διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα? Σε καμία περίπτωση. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, να σας υπενθυμίσω, ότι κάναμε ευθύς εξ αρχής, η πρότασή μας ήταν το να υπάρξει σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Βεβαίως και σεβόμαστε την λειτουργία της δικαιοσύνης, τη διαδικασία την οποία ακολουθεί, και περιμένουμε να υπάρξει απόδοση ευθυνών. Όμως εδώ πέρα δεν είναι απλά και μόνο που υπάρχει βεβαίως η ευθύνη του σταθμάρχη, η ευθύνη των διοικούντων στον ΟΣΕ ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέρα έχουμε δύο υπουργούς, προεξάρχοντα βέβαια τον κύριο Κώστα Καραμαλή, οι οποίοι δεν εφάρμοσαν την συγκεκριμένη σύμβαση, την σύμβαση 717, και όχι εμείς, η επιτροπή την οποία εσείς συστήσατε, κύριε Πλεύρη, για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος, λέει ότι εάν είχε εφαρμοστεί η εν λόγω σύμβαση, δεν θα είχαμε οδηγηθεί σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή την τραγωδία. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δυστυχώς η κυβέρνηση, και της προσέφερε χείρα βοηθείας δυστυχώς το ΚΚΕ, ακολούθησε την λογική, την πεπατημένη της εξεταστικής. Δυστυχώς. Αλλά λέτε προκατακτική για Καραμαλή. Αυτή ήταν η θέση μας, ξεκάθαρα. Εδώ πέρα ήταν οικονομικό. Ακούστε κάτι τώρα, ακούστε λίγο εδώ πέρα. Γιατί αρκετά προσπαθούμε εδώ πέρα να κρυφτούμε και να αναγάγουμε την κουβέντα. Δεν ξέρω πού θέλει να πετάξει την μπάλα η κυβέρνηση, προκειμένου για να καλυφθούν οι ευθύνες της. Υπήρχε ένα πόρισμα Ευρωπαίου εισαγγελέα που έλεγε συγκεκριμένα πράγματα και για συγκεκριμένα δικήματα για τον κύριο Καραμαλή, και το έκανε η κυβέρνηση αβαβά. Έλεος λοιπόν. Από εκεί και πέρα, περιμένετε, κύριε Πλεύρη, περιμένετε. Γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Στο έργο της εξεταστικής, εγώ θα σας πω το εξής. Για ποιο λόγο υπήρξε στεναρή αντίδραση από την πλειοψηφία, γιατί μας είπε πιο πριν ο κύριος Πλεύρης ότι η Επιτροπή αποφάσισε να μην κληθούν μάρτυρες, κέρυοι μάρτυρες. Ποια Επιτροπή? Η πλειοψηφία δηλαδή εσείς, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Αν καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, τότε οφείλατε να είχατε ακούσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κύριε Πλεύρη, και να είχαν κληθεί όλοι οι μάρτυρες. Μην λοιπόν μας πετάτε τώρα την μπάλα στην εξέδρα, και από εκεί και πέρα, ναι, εμείς επιμένουμε και λέμε. Το ζήτημα ήταν η προανακριτική. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, αλλά υπάρχουν και, πρέπει να υπάρξει και διερεύνηση ποινικών ευθυνών για τους δύο υπουργούς. Για τον κύριο Καραμαλή, προεξαρχόντος, βεβαίως, και για τον κύριο Σπίτι. Θα καταθέσετε έτοιμα προκαταρκτικής? Όλα αυτά σήμερα θα υποθούν. Βεβαίως, εμείς επιμένουμε σε αυτήν τη θέση μας. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη. Για το 86 δεν μου είπατε πάντως. Ακούστε κάτι. Κανένα ακόμα δεν θέλει. Δεν όχι, περιμένετε. Μόνο στην παραγραφή θέλω. Εδώ πέρα, όλα αυτά, περιμένετε. Αφού έγινε συνταγματική αναθεώρηση. Και ξαναέχουμε μπροστά μας συνταγματική αναθεώρηση. Και όλα αυτά θα υποθούν και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Το απόστημα όμως, το να υπάρχει όλη αυτή η δυσπιστία σύσσωμου του πολιτικού κόσμου, επειδή δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι υποκρύπτουν ευθύνες ή κάποιοι κρύβονται πίσω από το άρθρο 86, αυτό το απόστημα πρέπει να το λύσουμε. Και πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά τα κόμματα. Κύριε Απαντώδη, συνολικά, θα ήθελα να απαντήσετε και σε κάτι άλλο το οποίο υπάρχει και μέσα στο μήνυμα του κ. Κασελάκη. Για ποιο λόγο σήμερα επιλέγει κατά δήλωση του κ. Κασελάκη να μην παραστεί στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός? Και συνολικά επιλέγει, όπως λέει, να φυγομαχήσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να μην αδικούμε κάποια πράγματα που γίνανε και γίνανε από όλα τα κόμματα. Η βουλευτική ασυλία, επειδή το ακούω αυτό, έχει περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στα καθήκοντα του βουλευτή. Και στη νέα θητεία, το σύνολο των αιτήσεων που ήρθε για άρση έγινε άρση ασυλίας. Άρα αυτό που νομίζουμε και πολλές φορές συντηρούμε και εμείς πολιτικοί, ότι δεν έρεται η ασυλία, δεν είναι αληθές. Συμφωνήσαμε τα κόμματα και ποια η βουλευτική ασυλία είναι στο απολύτως απαραίτητα, δηλαδή ο βουλευτής που θα μιλήσει από το βήμα της Βουλής να μην μπορεί να δεχτεί η μήνυση. Αν είχατε κάνει δεκτή την προανακριτική επιτροπή, δεν θα υπήρχε αυτό το θέμα. Αν είχατε κάνει δεκτή την προανακριτική, δεν θα υπήρχε αυτό το ζήτημα. Για το 86. Δικλείδες υπάρχουν για το 86. Δικλείδα ήταν η προανακριτική.
ανακριτική επιτροπή. Αν όλα τα κόμματα στο 86 μόνο στην παραγραφή, το ΚΚΕ για να μην το αδικό ήταν το κόμμα που είπε να πηγαίνει κύριε και απλά στη δικαιοσύνη. Θα μπορούσαμε να υπερβούμε το 86 αν δεχόσασταν λοιπόν, την διερεύνηση ποινικών ευθυνών μέσω προανακριτική. Απαντήστε σε αυτό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για προκαταρκτική επιτροπή αφορούσε αποκλειστικά και μόνο οικονομικά αδικήματα της 717. Και ακούστε τώρα το οξύμορο. Γιατί ζητάνε τον έλεγχο του κυρίου Καραμαλή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με την προκαταρκτική που κάναν? Ότι έπρεπε το 2021 να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία. Αυτό ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν κηρυσσόταν έκπτωτη, ακόμα περισσότερα εκατομμύρια. Ελάτε τώρα. Αν κηρυσσόταν έκπτωτη η εταιρεία, μισό λεπτό. Αυτό θέλω να το πω γιατί συνεχώς προσπαθούν να αποφύγουν. Αν κηρυσσόταν έκπτωτη η εταιρεία, η 717 δεν θα τέλειωνε ποτέ. Ο κύριος Καραμαλής έκανε την ενέργεια για να ολοκληρωθεί 717 που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 23, δυστυχώς μετά το δυστύχημα. Ο κύριος Καραμαλής λοιπόν το από τη Βουλή έλεγε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για κινδύνους και διαψεύθηκε. Αυτό θα ακουστεί όσο και να με διακόπτουν. Ακούσε το οξύμορο. Έρχονται τα δημόσια. Άμα δεν τελειώσω τη φράση. Ακούσε το οξύμορο. Λένε ότι ο κύριος Καραμαλής δεν κήρυξε εκτότε την εταιρεία και ευθύνεται που δεν τέλειωσε 717. Μα αν την κήρυξε εκτότε, τότε ποτέ δεν θα τέλειωνε 717 απλό... και τότε θα ήταν υπόλογος. Απλό... Αυτά θα τα πούμε. Όσο για τον κύριο Μητσοτάκη, να πω και να απαντήσω για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός σε καμία διαδικασία προκαταρκτικής εξεταστικής όλο το διάστημα δεν ήταν στη Βουλή. Είναι μια διαδικασία αμιγώς στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση απλώς εκπροσωπείται. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει δώσει απαντήσεις πολλές φορές και έχει κάνει όλες τις ενέργειες για τα τέμπη. Όσο για τον κύριο Κασελάκη, δυστυχώς είναι λυπηρό που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ασχολείται με την Καλλιόπη. Αν είναι σεξιστική πηγαίνοντας στο στρατό, ακούσαμε χθες τη δήλωσή του και δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Να είστε σίγουρος πάντως ότι εάν βρισκόταν στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Κασελάκης θα ήταν στη Βουλή και θα αντιμετώπιζε και την Ολομέλεια και πολύ περισσότερο. Ο κύριος Κασελάκης θα υπηρετήσει τις 20 μέρες θητεία του τώρα. Και λοιπόν, μετά να επανέλθει στην πολιτική. Θέλετε να μην υπηρετεί στην πατρίδα, εσείς τουλάχιστον. Την πατρίδα στις 20 μέρες δεν την υπηρετεί τουλάχιστον και εξαγοράζοντας τους άλλους Έλληνες. Μπορεί και 6 μήνες να πάει. Δεν αλλάξετε όμως το κλίμα της συζήτησης, γιατί ακριβώς αυτό που συζητάμε σήμερα είναι τα τέμπη, αγωνία των συγγενών και της μεγάλης πλειοψηφίας ελληνικής κοινωνίας που βλέπει ότι δεν μπορεί να βρει το δίκιο της και αισθάνεται ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης προς βασικούς θεσμούς. Πολιτιακούς, κύριε. Ναι. Συνηθίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν βιάζεται γιατί ξεκινάει 9.30 ώρα η συζήτηση. Συνηθίζει ο κύριος Μητσοτάκης, όντως, να απουσιάζει από τέτοιες σοβαρές διαδικασίες. Δεν είναι πρώτη φορά. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία. Απλά δεν, ούτε και την έσχατη στιγμή και μετά, 2 μέρες μετά από αυτή την πολύ συγκινητική συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε την ενσυναίσθηση να ακούσει και να έρθει και να απευθυνθεί προς τους γονείς και προς τον ελληνικό λαό. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είναι το πιο απλό, γιατί ενδεχομένως και ο κόσμος δεν κατάλαβε και όλους αυτούς τους νομικισμούς που παρουσιάσατε. Γιατί δεν παρακινείτε τον κύριο Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή να ζητήσει την άρση της ασυλίας του, όπως κάνει ο ίδιος ο κύριος Πίτσης. Ο κύριος Πίτσης είπε, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Ορίστε, καλέστε με, εγώ δεν έχω κανένα ζήτημα να με καλέσει ο φυσικός δικαστής. Γιατί δεν το κάνει ο κύριος Καραμαλής, γιατί τον προστατεύετε, γιατί κάνετε το ίδιο. Το αίτημα για προκαταρκτική που ήταν για οικονομικούς λόγους και απερίφθηκε, δεν υπήρχαν στοιχεία. Αυτό το μάνιο από πλευρά σας είναι copy-paste σε όλες τις περιπτώσεις. Και εσείς ακόμα για τον κύριο Σπίρτζη λέτε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Το βλέπουμε και στην ιστορία με την διαρροή των προσωπικών δεδομένων και της απόλυτης προστασίας. Πολιτικής προστασίας, κυρίας Κεραμέως. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί δεν θέλετε, αφού είστε δίκαιοι και να φαίνεστε κιόλας. Γιατί έκανε κανένας μήνυση στην κυρία Κεραμέως και δεν το ξέρω. Λοιπόν, νομίζουμε ότι σήμερα θα είναι κλείσιμο. Δυστυχώς υπάρχει μια απίστευτη υποκρισία από τη μεριά της κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρη η επιχείρηση συγκάλυψης η οποία επιχειρείται. Εμείς επιμένουμε με κάθε τρόπο στην προανακριτική επιτροπή. Όλα αυτά για το άρθρο 86
πολύ απλά θα μπορούσαν να είχαν υπερκεραστεί. Ναι. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, όπως ήταν η σύσταση προανακριτικής επιτροπής ή ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής βεβαίως θα μπορούσε. Θα μπορούσε ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής να είχε παρετηθεί της βουλευτικής του ασυλίας, όπως έχουμε δει να γίνει και στο παρελθόν. Δεν είναι θέμα νόμου υπερευθύνσης υπουργών. Εντάξει, θα μπορούσε πραγματικά. Θα μπορούσε πραγματικά αυτό να είχε γίνει και να είχε αποφευκτεί. Εμείς θεωρούμε ότι όπως λέει και το πόρισμα και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα αλλά και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, υπάρχει ξεκάθαρη αιτιώδη συνάφεια. Για ποιο αδίκημα? Υπάρχει ξεκάθαρη αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στην μη ολοκλήρωση τη σύμβαση 7-17 και στην τραγωδία η οποία επετέφθη. Όλα τα άλλα είναι μία προσπάθεια τη κυβέρνηση να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Στη Βουλή, νομίζω, θα πείτε αυτά που λέτε, κύριε Πλεύρη, μπροστά στην κυρία Καριστιανού και σε όλου του γονεί που έχασαν τα παιδιά του. Μπροστά στο 75% των Ελλήνων. Στο 75% των Ελλήνων που λένε ότι κάνετε κάθε προσπάθεια για να συγκαλύψετε την αλήθεια. Όπου υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες, την αλήθεια να ζητήσετε. Πείτε τα λοιπόν μπροστά σε όλους τους Έλληνες και κυρίως τους γονείς. Την αλήθεια να ζητήσετε μόνο για να αλήθεια. Την αλήθεια που την κρύβετε καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις τεράστιες ευθύνες του κύριου Καραμαλή. Μέχρι σήμερα δεν έχει ούτω ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εισηγηθεί με οποιοδήποτε κομμάτι σε 30 υπογραφές για ανθρωποκτονίες. Για οικονομικά δικήματα του καθενός. Ευχαριστώ πολύ και στους τρεις. Αλλά δεν το λέτε αυτό. Ξεκάθαρα λέμε να πάμε σε προανακριτική επιτροπή και να γίνει.